αιματοχυσία δίχως τέλος στους δρόμους της Κρήτης με έναν 18χρονο από τον Αλικιανό Χανίων αυτή τη φορά να σβήνει στην άσφαλτο μετά από σφοδρή πρόσκρουση του γιοταχή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε πάνω στον κορμό ενός δέντρου στην περιοχή της Αγιάς έξω από την κεντρική εκκλησία. Ο οδηγός 18 ετών και οι 18χρονοι συνεπιβάτης απεγκλωβίστηκαν βαριά τραυματισμένοι. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 9.30 το βράδυ. Το γιοταχή με κατεύθυνση τα Χανιά βγήκε από την πορεία του, πέρασε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε σε δέντρο. Ο κύριος Κώστας Καρακατσάνης ήταν καθισμένος πίσω από τον ευκάλυπτο όταν το γιοταχή με τους τρεις νέους προσέκρουσε με ταχύτητα πάνω στο δέντρο. Ακούω ένα σαύρο άρδημα από εδώ, έγινε, να το δείχνει. Λοιπόν, και ακούω ένα χτύπο ντουκ και πεθιούμε και πέρα. Και δω το αμάξι και ήρθε έτσι και γύρισε η μούρη το δεξιά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άτυχος Κωνσταντίνος κατάφερε μετά την πρόσκρουση να βγει από το αυτοκίνητο έχοντας για λίγο τις αισθήσεις του. Ο συνοδηγός βγήκε έξω. Αυτός πέθανε. Είχε βγει έξω και τον εαυτό να τον καθισώ, να τον ησυχάσουμε, αλλά δυστυχώς. Τα άλλα δύο παιδιά ήρθε η πυρασβεστική και τα έβγαλε έξω. Τα ήταν εγκλωβισμένα. Είχαν τις αισθήσεις τους? Όχι, 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 όχι. Στην περιοχή επικράτησε πανικός. Πυροσβεστικά οχήματα με δύναμη της υπηρεσίας κλήθηκε να απεγκλωβίσει τους δύο τραυματίες από το παραμορφωμένο γιοταχή. Ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα από το χαμόγελο του παιδιού έσπευσαν να παραλάβουν τους τρεις φίλους. Εγώ πήρα το ΕΚΑΒ, πρώτος ήμουνε. Το παιδί λέει πέθανε, ο Θεός να συγχωρέσει. Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με τρία παιδιά. Δυστυχώς το ένα το αγόρι 18 ετών κατέληξε. Δεν πήρε μπροστά στην αναζωογόνηση. Έπεσε όλο το ιατρικό team και νοσηλευτικό του νοσοκομείου πάνω του. Αλλά όπως είπα, δυστυχώς κατέληξε. Οι δύο 18χρονοι διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο Χανίων. Υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας να δίνουν μάχη για να καταφέρουν να τους σταθεροποιήσουν. Από ενημέρωση που είχα προλίγο από την διευθύντρια της ΜΕΘ, την κυρία Πάνου, μετά την πρωινή σύσκεψη των ιατρών της ΜΕΘ, μου γνωστοποίησε ότι υπάρχει επικοινωνία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για το ένα περιστατικό, δηλαδή για το κορίτσι. Αν μπορεί να μεταφερθεί σήμερα ή αύριο, θα εξαρτηθεί, ώστε να πάει για εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, κυρίως ορθοπαιδικού χαρακτήρα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Ανίποτος ο πόνος για την οικογένεια του 18χρονου Κωνσταντίνου από τον Αλικιανό, τους φίλους και τους γνωστούς του που τον αποχαιρετούν με σπαρακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή, μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει για τέταρτο 24ωρο στη ΜΕΘ και ο 19χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον Τσιβαρά από κορώνου. Η Κρήτη μετρά νεκρούς από τροχαία με τον απολογισμό να προκαλεί σοκ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννη Γιονάκη, μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν χαθεί στην άσφαλτο του νησιού 8 νέοι κάτω των 25 ετών, ενώ ακόμη πιο θλιβεροί είναι οι αριθμοί σε επίπεδο επικράτειας, όπου μέσα σε μία εβδομάδα εξέπνευσαν 7 νέοι κάτω των 25. Αύριο το πρωί στο Μνημείο Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων στην Ερατζιά θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη όσων έσβησαν στην άσφαλτο με τη συμμετοχή συλλόγων μοτοσυκλετιστών.